Λοιπόν, στην κορυφή βρίσκεται ο Μέση με 130 μόλις εκατομμύρια. Μόλις. Εντάξει, φτωχαδάκι. Ακολουθεί δεύτερος ο LeBron James με 121,2. Ναι. Λοιπόν, νάτος, τον βλέπουμε κιόλας, βεβαίως. Πρέπει να τα λέω έτσι λίγο πιο αργά για να προλαβαίνουμε όλα τα πάντα. Μόνο για να μην πάθουμε και καμιά καρδιά. NBA είναι αυτό. Είναι παιδιά. Και τα ποσά μεγάλα. Ακολουθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 115 εκατομμύρια, ο οποίος εντάξει, μέχρι πρόσφατα ήταν και στην κορυφή. Άρχισε να πέφτει σιγά-σιγά. Ναι. Ακολουθεί ο Νεϊμάρ με 95. Mm-hmm. Μέχρι τώρα βλέπουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εντάξει. Ναι. Ο Στεφ Κάρι, μπασκετμπολίστας και αυτός, με 92,8. Ακολουθεί έκτος ο Κέβιν Ντουράντ με 92,1 εκατομμύρια. Σας βλέπω, σκοτεινιάσατε. Σκέφτομαι, τι τα κάνεις αυτά τα λεφτά. Άντε και τα πήρες. Τι τα κάνεις, ρε παιδί. Σπίτια, αυτοκίνητα. Είναι και ένα άγχος βαρύ. Πολλοί από αυτούς έχουν, ας πούμε, τεράστιες συλλογές αυτοκινήτων. Είναι ένα άγχος. Πού θα τα επενδύσεις, πού θα τα κρατήσεις. Μην σου ζητάνε οι φίλοι δανεικά. Γιατί αυτοί που σε πλησιάζουν, αν σε θέλουν για τα λεφτά ή για αυτό που είσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μη σου τύχει να σε πλούσιος και να αναρωτιέσαι με θέλει για τα λεφτά. Και να μου τα δώσουν, δεν θα τα πάρω. Εμένα δεν θα με πείραζε, να σου πω την αλήθεια, και για τα λεφτά να με θέλανε. Εντάξει. Αρκεί να με θέλανε. Αρκεί να τα είχα. Να συνεχίσουμε και με ένα τενίστα. Ρότζερ Φέντερερ με 90,7 στην 7η θέση και να κλείσω με τον 10ο. Ναι. Γιάννης Αντετοκούμπο, λοιπόν, με 80,9 και μπράβο στον Γιάννη. Μπράβο, Τζόνι! Κυκλοφόρησε μάλιστα και τις προηγούμενες ημέρες και το τρέιλερ για την ταινία. Ναι. Α, τι ωραία. Βεβαίως. Ωραία, θα το έχουμε σύντομα, θα μας το δείξεις. Από Δευτέρα, ναι. Θα το δούμε, ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως με το καλό από Δευτέρα.